πολύ θετικά από τη ΜΑΕ κυβέρνηση το πρώτο ταξίδι του Νίκου Χριστοδουλίδη ως πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Καϊρό. Η χθεσινή συνάντηση με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Σίση άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων στη Λευκοσία, η οποία κρατάει τόσο τη σταθερή δέσμευση της γειτονικής μας χώρας ως προς την επίλυση του Κυπριακού βάσει των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, όσο και την επαναβεβαίωση από πλευράς Καϊρού πως οι προσπάθειες για ομαλοποίηση των σχέσεών του με την Άγκυρα δεν επηρεάζει τη συμμαχία με την Κύπρο. Η Κυπριακή Αντιπροσωπεία επέστρεψε στη Λευκοσία με δεσμεύσεις για περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς, με πρώτον αυτών της ενέργειας. Ο χάρτης θα ανοίξει στο πλαίσιο της επόμενης διακυβερνητικής συνόδου που θα γίνει στην Κύπρο τον προσεχή Σεπτέμβριο. Πριν από το τέλος του έτους, θα προγραμματιστεί και η επόμενη τριμερή σύνοδος κορυφής, την οποία θα φιλοξενήσει η Αιγύπτος. Με την ιστορική πρώτη επίσκεψη Κύπριου Προέδρου στην έδρα του Αραβικού Συνδέσμου, ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα του ταξιδιού. Θερμή υποδοχή του επεφύλασε ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου. Νίκος Χριστοδουλίδης και Αχμέτ Αμπούλ Χέιτ συζήτησαν για το Κυπριακό και τις περιφερειακές εξελίξεις, όπως η κατάσταση στο Ισραήλ, το Συριακό, η Λιβύη και το Ουκρανικό. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου μίλησε για βαθιαριζωμένες σχέσεις των δύο πλευρών, χαρακτηρίζοντας την Κύπρο ως σημαντικό εταίρο του Αραβικού Συνδέσμου. Περιέγραψε τη χώρα μας ως ένα κράτος που διαδραματίζει ρόλο στην ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα της περιοχής μας.